Στο πρώτο επεισόδιο μιλήσαμε με την Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, τον Δημήτρη Μαυροσκούφη, τον Χρήστο Ταξιλτάρη και τον Λουκί Χασιώτη για τις διαδικασίες εκείνες που έστωρσαν τον δρόμο για την επιχειρούμενη σήμερα ακόμη μεγαλύτερη ιδιωτικοποίηση των δημόσιων πανεπιστημίων. Εσείς... Πώς πιστεύετε ότι θα μπορούσε να και από ποιου να υπερασπιστεί το, το δημόσιο πανεπιστήμιο, δηλαδή ένα πανεπιστήμιο για τους πολλούς, ένα πανεπιστήμιο που να μπορεί να είναι η ακαδημαϊκή γνώση έτσι ελεύθερη, παφίατε; δηλαδή στον πατριωτισμό πούμε, των φοιτητών και των φοιτητριών. Ε, εγώ ποντάρω πιο πολύ στα νέα παιδιά, τα οποία θα πρέπει να αρχίσουν να ψάχνονται, να διαβάζουν, ακόμη και αυτοί που είναι απολυτίκ ή που θεωρούν ότι είναι βολεμένοι. Βολεμένοι δεν υπάρχουν εκτός αν είναι παιδιά ε, της ελίτ. Αυτό το 2 με 5% ναι. Οι υπόλοιποι, κανένας δεν μπορεί να θεωρεί τον εαυτό του βολεμένο, είναι κοντόφθαλμη οπτική. Εγώ είμαι ο Αλέξανδρος Ζάνος, είμαι φοιτητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στο ΑΠΙΘΙΤΑ εδώ πέρα. Τα τελευταία έξι χρόνια. Εγώ είμαι η Στέλλα Τσιλιμαντού Τελή, Πρωτετή σφιτήτρια του τμήματο Δημοτική Εκπαίδευση, το παιδαγωγικό του Απιθίτα. Εγώ είμαι η Κουρίζη Σαμπίνα, σπουδάζω στο τμήμα Ιστορία και Αρχαιολογία του Απιθίτα. Τι μέρε που το νομοσχέδιο για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων ερχόταν στη Βουλή και λίγο πριν φτάσει προ ψήφιση στην Ολομέλεια, βρεθήκαμε με τη Στέλλα, τη Σαμπίνα και τον Αλέξη σε μια συζήτηση για το Πανεπιστήμιο, τη φοιτητική ζωή εντό και εκτό μαθημάτων και φυσικά για το κίνημα, του αγώνε και τι αντιστάσει. Για αρχή, του ζητήσαμε να μα πάνε λίγο πίσω στον χρόνο, στα τέλη του 2023 και τι πρώτε μέρε του 2024 εκεί που μόλις σχηματιζόταν η βάση αυτού που αποδείχθηκε ένα από τα πιο δυναμικά, πεισματάρικα και ανθεκτικά κινήματα των τελευταίων ετών. Όταν δεν μπορούσε κανείς να προβλέψει με σιγουριά το μέγεθος και τη συνέπεια που θα αναπτυσσόταν στην πορεία. Επειδή έχουμε περάσει και περίπου τις 50 μέρες, εμεί τους πολιτικούς μηχανικούς για να το θυμόμαστε έχουμε κάνει μια τυχογραφία με ένα ημερολόγιο όπου στην κάθε μέρα βάζουμε και ένα καταληψώσιμο για να το έχουμε. Είχαμε ξεκινήσει την πρώτη κατάληψη, την πρώτη μέρα στις 11 του Γενάρη, Κάπω με τι πρώτε εξαγγελίε, κυρίω ε, του Υπουργείου, ξεκίνησε ένα πανελλαδικό κύμα καταλήψεων, το οποίο προφανώ εμπεριείχε και τη Θεσσαλονίκη. Ο βασικότερος λόγο, προφανώ, ε, που μπήκαμε κι εμεί ε, και ξεκινήσαμε αυτό το κίνημα ήταν ε, η υπεράσπιση του δημόσιου δεράν χαρακτήρα τη τρίτοβάθμια εκπαίδευση. Ε, γιατί ακριβώ αντιλαμβανόμαστε ε, ότι αυτό το νομοσχέδιο έρχεται και να χτυπήσει στον πυρήνα αυτού του πράγματος. Οπότε έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε δηλαδή στην αρχή θυμάμαι μια διήμερη κατάληψη πρώτα 11 και 12 του Γενάρη ε, και μετά τη δεύτερη εβδομάδα ξεκινήσαμε τις ε, πολυήμερες εβδομαδιές που συνεχίζουν μέχρι και τώρα. Κάπως το όλο κλίμα το πυροδότησε περισσότερο και το κομμάτι της εξεταστικής. Γιατί ήταν και ένα από τα, απ τα πράγματα που φε έφεραν κάπως και κόσμο πιο χήμα, πιο λευκή σελίδα ας πούμε στις συνελεύσεις και εκεί πέρα ήταν που γινόταν και μια πολύ ωραία ας πούμε πολιτική διαπάλη και πάει λέγοντα. Είδαμε λοιπόν μια τεράστια μαζικότητα στις συνελεύσεις ε, και κάπως αν μπορούμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα και από εκείνες τις πρώτες εβδομάδε είναι ότι ο κόσμος, η φοιτητική κοινότητα έδειξε μια πολύ μεγάλη αυταπάρνηση και για το το ίδιο το πρόγραμμα που έχει, το, την εξεταστική του και πάει λέγοντα. Δηλαδή, όταν έρχονταν κόσμο συνελεύσει με ένα σκεπτικό να ανοίξω τη σχολή, αλλά εν τέλει ψήφιζε κατάληψη, γιατί ακριβώ μέσα από τη συνέλευση αντιλαμβανόταν τα επίδικα, ε, ήταν αυτό που μα έδωσε κάπως και την ελπίδα να συνεχίζουμε. Στην δικιά μα σχολή, παιδαγωγικό υπήρχε και υπάρχει ακόμα αυτή η έντονη αντιπαράθεση. Υπάρχει πολύ έντονα και το επιχείρημα ότι... Δεν είναι ιδιαίτερα μαζικό, αλλά υπάρχει το επιχείρημα ότι εμείς έχουμε το δικαίωμα να συνεχίσουμε τις σπουδέ μας και εσείς τον μπλοκάρετε αυτό. Και αυτό που εμείς προσπαθούμε και σε ένα βαθμό το έχουμε πετύχει, αν κρίνουμε από το ότι η κατάληψη συνεχίζεται δυναμικά σε μας, είναι το ότι έχουμε πετύχει να εξηγήσουμε ότι και εμείς γι' αυτό ακριβώς κάνουμε κατάληψη, γιατί θέλουμε να συνεχίσουμε τις σπουδέ μας με μία αξιοπρέπεια. Mm -hmm. Δηλαδή, είναι όλα. Δεν περιλαμβάνει μόνο το να επειρασπιστούμε τη δημόσια και δωρεάν παιδεία. Περιλαμβάνει το να επειρασπιστούμε την ε, δωρεάν σύντηση, το να μένουμε με αξιοπρεπείς συνθήκες, mm -hmm. αν κρίνουμε τώρα ας πούμε, από την κατάσταση που επικρατεί στις αιστείες της Θεσσαλονίκης. Ε, οπότε, θεωρώ ότι το έχουμε πετύχει αυτό σε ένα μεγάλο βαθμό, και πια έχει αποδυναμωθεί κάπως και το επιχείρημα σε εμά. Η είναι ότι η στιγμή, κάπως που βρισκόμαστε σήμερα, όντω έχει ένα μεγάλο κουβάρι που έχει ξεδιπλωθεί. Ε, ήδη από τα μέσα του Δεκέμβρη, ε, αν θυμάμαι καλά. Στα μέσα του Δεκέμβρη είχε καλεστεί η Σύνοδο Πριτάνεων, που θα συζητούσε για πρώτη φορά επί του νομοσχεδίου που είχε έχει, που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση σχετικά με την αναθεώρηση του άρθρου 16 και την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ε, και στην πραγματικότητα τότε ξεκίνησε και ένα πρώτο γύρο συνελεύσεων σε όλε τι σχολέ, λίγο πριν τι γιορτέ δηλαδή ε, των Χριστουγέννων. Και νομίζω τότε ξεκίνησε αυτό το λιθαράκι μια συζήτηση σχετικά με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το νομοσχέδιο προφανώ δεν είχε τεθεί ακόμα δημόσια, α πούμε. Και ήδη από τότε, ξεκινώντα με μια πρώτη πανελλαδική κινητοποίηση των φοιτητικών συλλόγων στη Σύνοδο των Πρετάνων, στην οποία μάλιστα είχε υπάρξει και καταστολή στο Καβούρι στην Αθήνα, ξεκίνησε εν τέλει να ξεδιπλώνεται όντω αυτό το κουβάρι στο οποίο είμαστε σήμερα. Βαδίζουμε αυτή τη στιγμή ουσιαστικά στην 8η εβδομάδα συνελεύσεων και κυλιόμενων καταλήψεων. Ε, νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο διάστημα που οι φοιτητικοί οι σύλλογοι και οι σχολές πανελλαδικά έχουν προβεί σε κυλαιόμενες καταλήψεις από την περίοδο του 6-7 και του ευτυχικού κινήματος τότε που αντίστοιχα υπήρχε και το κομμάτι της αναθεώρησης του άρθρου 16 εκείνη την περίοδο. Ε, και νομίζω ότι το πολύ ενδιαφέρον μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση είναι ότι Πέρα από το πώ ο κόσμο ε, και το φοιτητικό σώμα έχει συσπηρωθεί ενάντια στο νομοσχέδιο, έχοντα καταφέρει προφανώ να έχει τη στήριξη στο πλάι του και μια σειρά ε, φορέων, ειδικά τη ακαδημαϊκή κοινότητα, μάλιστα, ε, έχει πολύ ενδιαφέρον όντω και το πώ η κυβέρνηση προσπάθησε να σταθεί ε, ανακερού και ήδη από την έναρξη των κινητοποιήσεων, απέναντι στι κινητοποιήσει. Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι την πρώτη βδομάδα ε, των καταλήψεων και των κινητοποιήσεων. Τον ε, Ιανουάριο, προσπαθούσε ειδικά μέσω των Μίντια να επιβάλλει και ένα αφήγημα γύρω από το ότι πρόκειται για μειοψηφίε, οι οποίε απλώ ε, δεν θέλουν ένα νομοσχέδιο, το οποίο ούτε καν έχουν δει και ούτε ο καθεξής. Την δεύτερη εβδομάδα, ε, ξεκίνησαν οι απειλέ για το κομμάτι τη τηλεξεταστική και τη τηλεκπαίδευση, γιατί πλησιάζει και η περίοδο όντω ε, ε, των εξεταστικών. Την τρίτη εβδομάδα επιστράτευσε πράγματι την καταστολή με κάθε τρόπο. Είτε αυτό είχε να κάνει με το ότι έφερε τα ΜΑΤ στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ε, και μια σειρά προφανώ ε, αστυνομικών επεμβάσεων που γίνανε, φτάνοντα και στην πιο πρόσφατη που ήταν αυτή τη εκένωση κατάληψη του φοιτητικού συλλόγου νομική. Αν κάτι μένει μέσα από όλο αυτό το διάστημα των κινητοποιήσεων, είναι το πώ πράγματι, ακόμη και με αυτοδύναμη νέα δημοκρατία για δεύτερη τετραετία, το φτυπτικό κίνημα έχει βγει πάρα πολύ μπροστά και έχει πιέσει με τρομερό τρόπο. Και έχει βγει στο προσκήνιο από τη μία, ενάντια σε αυτό το νομοσχέδιο έκτρομα. Από την άλλη, έχει πολύ ενδιαφέρον επίση το πώ η κυβέρνηση προσπαθεί πραγματικά με κάθε τρόπο να κάμψει. Με όλα όσα κάνει το θετικό κίνημα και την αμφισβήτηση και τη φωνή αντίσταση και τι πρακτικέ του κτλ. Και, ε, και δεν τα καταφέρνει. Πρακτικά, όντω, έχουμε ε, δύο μήνε καταλήψεων και κινητοποιήσεων. Έχει γίνει μία πανελλαδική το Δεκέμβρη, μία ακόμη πανελλαδική λίγο πριν ε, τι ημέρε κατάθεση. Και τώρα, στην πραγματικότητα, ετοιμαζόμαστε για την τρίτη πανελλαδική πορεία, που θα γίνει την επόμενη Παρασκευή, την ημέρα τη ψήφιση. Πώς όμως στάθηκαν οι οργανωμένες πολιτικές δυνάμεις εντός των σχολών απέναντι στα επιχειρήματα της κυβέρνησης για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Εμείς είμαστε ένα σύλλογο που έχει την τιμή να έχει αυτοδύναμη ΔΑΠ, οπότε την έχουμε ζήσει στο πετσί μας. Αυτή την περίοδο, ωστόσο, είμαστε πάλι ένα σύλλογο όπου η ΔΑΠ έρχεται σε κάθε συνέλευση. Χάνει κάθε συνέλευση, μέχρι που στην τελευταία ήρθαν έξι δαπίτε. Μέχρι εκεί φτάσανε στις αρχές ερχόταν στις συνελεύσεις με μια διάθεση κάπως και συζήτηση επί των νομοσχεδίου και των ιδιωτικών πανεπιστημίων με επιχειρήματα που δεν πολύ και πατούσαν πάνω και όλες και στο κυβερνητικό αφήγημα ότι να μειώσουμε το brain drain, να μην πηγαίνει κόσμος να σπουδάσει στη Βουλγαρία και τα λοιπά. Δηλαδή δεν ήταν επιχειρήματα πιο πολύ υπεράσπιση των ιδιωτικών αυτών καθεαυτών αλλά κάπως μια άλλη σειρά ε, επιχειρημάτων που ε, αποπροσανατολίζουν κάπως και την κουβέντα. Εδώ έχει πολύ ενδιαφέρον το πώς στην ουσία η ΔΑΠ εκμεταλλεύτηκε όλη αυτή τη δυναμική του κόσμου που ερχόταν ε, ε, με μια διάθεση συζήτηση πιο πολύ πάνω στο κομμάτι των εκσταστικών. Όπου εκεί πέρα, ακριβώς επειδή η ΔΑΠ δεν μπορεί να εκπροσωπήσει ε, πολιτικά ένα κόσμο ο οποίος αγωνία, δουλεύει για να σπουδάσει ή έχει το άγχος να μην παραταθεί το εξάμηνο γιατί θα φύγει για σεζόν κτλ. Όταν στις συνελεύσεις λοιπόν χρησιμοποιούσε μια τέτοια επιχειρηματολογία έβγαινε κόσμος και στην ουσία του έκραζε ότι παίζουν με τα νεύρα τους και εκμεταλλεύονται κάπως το άγχος τους. Και αυτό είναι κάπως που του ε, απόθυσε κάπω και από τι συνελέσει μετά από ένα διάστημα να έρχονται και τόσο μαζικά και οι ίδιοι. Δηλαδή, δεν βρήκανε πουθενά κανένα πάτημα ε, και καμία στήριξη κανενό. Ακόμη και αυτοί δηλαδή, που ερχόντουσαν ε, με ένα σκεπτικό ε, μέσα σε όλο το άγχος και τα λοιπά, επειδή ακριβώ κατάλαβαν ε, πραγματικά ποια είναι τα συμφέροντά του, και άκουγαν και κάπω και την πλευρά τη ΔΑΠ πάνω σε αυτό. Που απλώ χρησιμοποιούσε την επιχειρηματολογία ε, να ανοίξει σχολή, εννοείται ερχόταν με το πλευρό μα. Μετά από κάποιε εβδομάδε, και να θυμάμαι καλά, κάπου στην τέταρτη με πέμπτη εβδομάδα, η ΔΑΠ σταμάτησε το διάλογο στην ουσία και ερχόταν στι σχολέ με πλαίσια που ήταν ε, ε, δύο παράγραφοι, που λέγανε ότι καλό ή κακό το νομοσχέδιο έρχεται, έχει ο καθένα το δικαίωμα να συμφωνεί ή να διαφωνεί, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε διάλογο με κλειστή σχολή. Οπότε δεν έμπαινε μετά από ένα διάστημα ούτε καν στην συζήτηση για το νομοσχέδιο, ούτε καν όταν είχε παρουσιαστεί, όταν είχε μπει σε δημόσια διαβούλευση κτλ. Για το χώρο τώρα που είναι ας πούμε πολιτικά κοντά στο Πασόκ, ευτυχώ στη Θεσσαλονίκη δεν έχουμε πασπίτες πουθενά. Οπότε δεν, δεν έχουμε εικόνα κάπω από εκεί. Δηλαδή και στην Αθήνα κάτω. Ε, με όποια επικοινωνία έχουμε δεν είναι ότι πολλοί υπάρχουν.

Ποια είναι τα υποκείμενα του αγώνα. Προφανώ είναι φοιτητέ και φοιτήτριε, αλλά τι σημαίνει αυτό σήμερα. Σε ποιο βαθμό η κοινωνική και η οικονομική κατάσταση έχει επηρεάσει τη δυνατότητά του να έχουν πρόσβαση στη γνώση, αλλά και να συμμετέχουν στι διεκδικήσει για την παιδεία που επιθυμούν να έχουν, πώ βιώνουν αυτό που θα αποκαλούσαμε φοιτητική ζωή. Υπάρχει ακόμα αυτό το μυθικό πλάσμα, ή το έχουν καταπιεί διαδοχικέ κρίσει, μέσα στι οποίε έχουν μεγαλώσει οι άνθρωποι αυτοί που τρέχουν σε συνελεύσει, καταλήψει και διαδηλώσει. Τον λόγο παίρνει αρχικά η νεότερη τη παρέα, η Στέλλα, με πολύ φρέσκε και ζωντανέ τις αναμνήσεις από τα μαθητικά χρόνια, με τα οποία κάνει κρίσιμε συνδέσει. Εγώ βάζω τώρα και την εμπειρία μια πρωτετού φοιτήτρια. Οπότε έχω και μια σχετική και όχι αποκομμένη εμπειρία από το σχολείο. Δηλαδή, κι εγώ ως μαθήτρια έζησα αλλαγές σε γενικό λύκειο που ήμουν εγώ. Δηλαδή έζησα και την εφαρμογή του νόμου του 2021 με τράπεζα θεμάτων, ελάχιστη βάση εισαγωγής ε, που είχαν εντατικοποιήσει 100 φορές περισσότερο το σχολείο και το γενικό λύκειο. Έζησα ε, και την περίοδο της ε, πανδημίας και το κίνημα τότε του 2021 με πολύ μαζικές καταλήψεις από τα σχολεία, σχεδόν 700 σχολεία ήταν κλειστά. Και ξεκίνησε επίσης ένα λύκειο στο οποίο είχε αλλάξει και το αναλυτικό πρόγραμμα, είχαν βγει... Και τα καλλιτεχνικά και η κοινωνιολογία από το σχολείο, είχαν μπει τα λατινικά, είχαν αυξηθεί οι ώρε. Οπότε έβλεπα μπροστά μου ήδη από το σχολείο ότι πάει να πει ότι είμαι σε ένα πλήρω αποστηρωμένο περιβάλλον, με την ανταδεκτικοποίηση τέτοια που τα φροντιστήρια να αποτελούν βασική προϋπόθεση για την ένταξη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με ένα εξαντλητικό αναλυτικό πρόγραμμα, με μια πολύ αγχώδη καθημερινότητα με ένα σχολείο που ειδικά στην τρίτη ηλικίου το βίωνε πολύ έντονα ότι ήταν λες και φυσικό σε ένα πεδίο μάχη, σε ένα ε, πεδίο ανταγωνισμού για μία θέση στο πανεπιστήμιο. Τώρα στο κομμάτι της φοιτητική ζωής, φανταζόμουν ένα πανεπιστήμιο στο οποίο θα μπαίνει, θα ασχολείσαι ε, με το αντικείμενο το οποίο σε ενδιαφέρει, θα αποκτάς γενικές γνώσεις, θα έχεις τον ελεύθερο χρόνο ε, να ασχοληθείς και ε, εκτός από το χώρο του πανεπιστήμιου στο δικό σου προσωπικό χρόνο με τα πράγματα τα οποία σε ενδιαφέρουν και βλέπω ένα ε, πανεπιστήμιο ήδη υποχρηματοδοτούμενο ε, από διαδοχικέ κυβερνήσεις προηγουμένως σε ένα πανεπιστήμιο το οποίο οι φοιτητές εργάζονται ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτών και δεν έχει ε, τον ελεύθερο χρόνο που χρειάζεται. Σε ένα πανεπιστήμιο στο οποίο σπουδάζεις πιθανότητα σε μία σχολή στην οποία δεν έχει καν επαγγελματικά δικαιώματα, οπότε είσαι με το άγχος της αποκατάστασης. Και σε ένα πανεπιστήμιο, τώρα αυτή τη στιγμή μιλάω για τα δημόσια πανεπιστήμια, το οποίο ακόμα και στο μυαλό των φοιτητών είναι πλήρως συνδεδεμένο ε, με την αγορά εργασίας. Ότι μπαίνω σε μία σχολή όχι επειδή μου αρέσει απαραίτητα το αντικείμενο ε, και θέλω να εξελιχθώ πάνω σε αυτό γιατί ε, γουστάρω αυτό το τομέα, αλλά γιατί κοιτάω πώς θα βρω δουλειά και πώς θα έχω την πιο γρήγορη αποκατάσταση στο μέλλον. Οπότε... Εντάξει, και εγώ με το που μπήκα μετά από ε, μικρό χρονικό διάστημα ξεκίνησαν και στη δικιά μου σχολή κινητοποίηση. Σε έρχεται ο νόμος πάλι για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, το οποίο εντείνει ακόμα περισσότερο αυτό που λέμε ταξιτικότητα στην εκπαίδευση. Με το νέο νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια παρατηρώ ότι πάει να δημιουργηθεί μία ε, παιδεία ε, για αυτό που λέμε για λίγους και εκλεκτούς, να χάσει εντελώς το πανεπιστήμιο, το δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα του. Και το πρόβλημα για μένα, τουλάχιστον έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, δεν είναι ότι δεν έχω εγώ τα λεφτά να μπω σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Δεν έγινε το ζήτημα στο αν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που θα δημιουργηθούν θα είναι ε, καλύτερα ποιοτικά ή όχι από τα δημόσια πανεπιστήμια. Το θέμα είναι ότι εγώ σε δημόσια πανεπιστήμια θα συνεχίσω να είμαι όπως και ο περισσότερος κόσμος και αυτά τα δημόσια πανεπιστήμια θα υποχρηματοδοτούνται, θα πέφτουν οι δαπάνε για τα δημόσια ΑΕΗ όλο και περισσότερο. Η Σαμπίνα και ο Αλέξης συμπληρώνουν την εικόνα περιγράφοντας μια δύνατη φοιτητική ζωή που στο επίκεντρό της έχει για πολλούς και πολλές την εργασία ή την αναζήτησή της για λόγους βιοπορισμού. Μιλούν για μια αναπόδραστη πορεία προ μια εντατικοποιημένη καθημερινότητα, μακριά από συνθήκε ανεμελιά και διαδικασίε αναζήτηση του εαυτού, όπου η ολοκλήρωση των σπουδών μετατρέπεται πολλέ φορέ σε αγώνα ταχύτητα. Νομίζω ότι το να κάτσει κανεί και να δει τη ζωή ενό μέσου φοιτητή αυτή τη στιγμή στα ελληνικά πανεπιστήμια, ανοίγει τον ασκό του όλου για πολλά πράγματα και πολλά προβλήματα και ερωτήματα βασικά που έχουν οι φοιτητέ και οι νέοι ευρύτερα κατά την άποψή μου σήμερα στην Ελλάδα. Γιατί, γιατί πράγματι ε, μιλάμε τα τελευταία χρόνια για γενιές που μπαίνουν στο πανεπιστήμιο και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση οι οποίες ουσιαστικά από τη στιγμή που γεννήθηκαν μέχρι και αυτή τη στιγμή που σπουδάζουν για να βγουν αύριο μεθαύριο ε, στην κοινωνία, στην αγορά εργασίας και καθεξής, έχουν βιώσει το πετσί τους στην πραγματικότητα Όλες τις επιπτώσεις ε, μιας τεράστιας οικονομικής κρίσης, έχουν ζω... ζήσει στο πετσί τους και μαζί με τις οικογένειές τους, τι επιπτώσεις των μνημονίων ε, και τις επιπτώσεις που όλο αυτό το πράγμα ε, είχε τα τελευταία χρόνια και στο πώ τέλο πάντων μπορούν να υπάρχουν σήμερα οι νέοι, το τι δυνατότητε έχουν, το αν μπορούν να κάνουν όνειρα, εάν αυτά μπορούν να έχουν όρια ή όχι είμαστε πραγματικότητα η γενιά η οποία ξέρει ήδη από το Λύκειο ότι μάλλον θα αναγκαστεί να μεταναστεύσει στο εξωτερικό. Και πράγματι είμαστε μια γενιά η οποία ε, ενώ κοπιάζει πάρα πολύ για να μπει στη ρητοβάθμια εκπαίδευση, για να πάρει ένα πτυχίο κτλ., αναγκάζεται στην πραγματικότητα να δουλεύει πολλέ φορέ από το πρώτο έτο. Ε, προκειμένου να μπορέσει να τα βγάλει πέρα. Ειδικά οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν και σπουδάζουν εκτό τη πόλη μόνιμη κατοικία του, υπό αυτή την έννοια, κατά την άποψή μου, είναι και αξιοθαύμαστο το πόσο οι φοιτητέ καταφέρνουν και κινητοποιούνται με τόσο μαζικού όρου το σήμερα. Γιατί πραγματικά είναι μια γενιά η οποία χτυπιέται κυριολεκτικά από παντού. Και από την άποψη τη καταστολή τη φωνή τη και από την άποψη του τι μέλλον διαγράφει η κυβέρνηση στο σήμερα για αυτήν και πάει λέγοντα. Για το κομμάτι φοιτητική ζωή, εγώ έχω να πω ότι για κάπω το, το ιδηλιακό αυτό πράγμα, ε, φταίτε εσείς οι μεγαλύτεροι στο, στο πώς έχει διαμορφωθεί αυτό το πράγμα γιατί όλοι μπαίνοντας στο πανεπιστήμιο έχουμε στο νου μας ότι θα ζήσουμε ζωή που δεν δηλαδή, τη φανταζόμαστε και εδώ πέρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εγώ μπήκα στη σχολή του 18 το πώς ανά τα χρόνια και πλέον σε πιο τακτά χρονικά διαστήματα αλλάζει εντελώς η ρουτίνα και η καθημερινότητα της φοιτητικής κοινότητας και ειδικά και μετά την καραντίνα αυτό το πράγμα. Εγώ θυμάμαι δηλαδή το 18, το 19, υπήρχε όντως μια διάθεση ε, πιο ανέμελη, πιο παλαιακή ας πούμε στη φοιτητική κοινότητα. Πλέον επειδή ακριβώς ε, ο όρος φοιτητική ζωή ε, για πολλούς και πολλές σημαίνει ε, διασκέδαση, ανεμελιά κτλ. αλλά ταυτόχρονα δεν μας βγαίνει και πολύ με την καθημερινότητα που έχουμε. Πάει και βγαίνει κάπως επιτιδευμένα και πιο εξαναγκαστικά και σε μορφές εκτόνωσης πλέον. Δηλαδή ακόμη και το κομμάτι της διασκέδασης ε, μπαίνει με τέτοιους όρους. Και εγώ έχω περάσει και από τις δύο ας πούμε, αυτές τις ζωές και του, της και πλέον του πενθήμερου οχτάωρου και βλέποντας ας πούμε και ζυγίζοντας και τα δύο εντάξει προφανώς προτιμάμε το κομμάτι της ανεμεγιάς ε, αλλά όντω είναι πραγματικά πολύ ζώρικο το να είσαι πενθήμερο, οχτάωρο και ταυτόχρονα να έχεις να βγάλεις πέρα ε, μια σχολή να αλλάζει εντελώς η καθημερινότητά σου ε, στα 22 σου 23 χρόνια που ακριβώς είναι και η ηλικία όπου έχεις ανάγκη και αυτή την ανεμεγιά έχεις ανάγκη ταυτόχρονα και το κομμάτι της αναζήτησης και του εαυτού σου και διαφόρων πραγμάτων, κοινωνικών, πολιτικών κτλ. Και, και πλέον, μιλώντα κάπω και με μικρότερα παιδιά, γιατί εμεί ε, δεν το έχουμε και πολύ στο νου μα αυτό, είναι και το κομμάτι των διαγραφών στα νησιν δύο. Εγώ δεν το είχα καθόλου στο μυαλό μου και μου είχε περάσει ότι έλα μου σιγά μην το εφαρμόσουν αυτό. Το φοιτητικό κίνημα θα είναι εκεί, δεν θα το αφήσουμε ποτέ να περάσει. Αλλά όντω τα μικρότερα παιδιά από την πρώτη στιγμή που μπαίνουν ε, στη σχολή είναι λίγο. Ε, υπερβολικά εντατικοποιημένα σε αυτό το κομμάτι, γιατί ακριβώ έχουν στο νου του ότι πρέπει να τελειώνω γιατί θα διαγραφώ και θα πάνε στράφη οι κόποι μια ζωή και η προσωπική του και των γογιών του. Και εννοείται όταν έχει και μια καθημερινότητα μετέπειτα ε, και στην πόλη τη Θεσσαλονίκη, α πούμε, όπου τα νίκια έχουν εκτοξευθεί στο Θεό, τη μέσα στα σούπερ μάρκετ ε, δεν παλεύονται, δεν μπορεί να κάνει αλλιώ από το να, να μην δουλεύει ή τουλάχιστον να νιώθεις υπερβολικά ασχήμα που βάζεις στους γονείς σου σε μια κατάσταση να πληρώνουν όλα αυτά και εσύ ας πούμε να κάθεσαι και να είσαι ανάμελος. Μέσα στο δωμάτιο μαζεύω τα σπασμένα μας κομμάτια ξημερώματα Σου δίνω πινέλα και χρώματα για να ζωγραφίσουμε κρυμμένα διώματα Μες στην παραζάλη πάλι βλέπω παθώματα να σπάσει η ρουτίνα που μας ρίχνει Μας ρίχνει στα πιώματα μου λένε δεν με τα ονόματα Θέλω να τυχείς τα τυχώματα μια πότα τη μέρα να φύγουν τα νεύρα να σπάσει δεύτερα με χάι χάτ Είναι λες και ζούμε στο ρινγκ Όλη η ζωή μας ένα παρκάτα ακούμε το ντυγκ Όχι δεν ακούμε το ντυγκ Τα γάτια μου υδρώνω σ' όπα λέω μες το πικ Είναι λες και ζούμε στο ρινγκ Παραδοσιακά η πρώτη ιστορία που έχει να πει μια φοιτήτρια ή ένα φοιτητή είναι για το πώ βρήκε και διάλεξε το πρώτο φοιτητικό σπίτι. Σε μια συνθήκη κατακόρυφη ανόδου των ενοικίων, γενικευμένη ακρίβεια και αδυναμία οικογενειακή υποστήριξη, οι φοιτητέ και φοιτήτριε συχνά δεν καταφέρουν εύκολα ή και καθόλου πλέον να καλύψουν το κόστο ζωή του σε άλλε πόλει. Έτσι, αυτέ οι ιστορίε έχουν μια εσάν thriller τα τελευταία χρόνια. Ρωτάμε και του τρει πώ τα καταφέρνουν τελικά μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση και αναρωτιόμαστε κατά πόσο μπορούν να βασιστούν σήμερα στη φοιτητική μέρημνα και στις κοινωνικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου. Έρχομαι με την Καστοριά. Μπορούμε να τη θεωρήσουμε επαρχία, νομίζω. <laughs> Όταν είχα έρθει να ψάξω σπίτι στη Θεσσαλονίκη και κάναμε τι κλασικέ γύρε ε, με το μεσίτη και του γονεί μου και κοιτούσαμε τα διαμερίσματα κτλ. που ήταν όλα κάποια, κάτι τρύπε των 400 και 500 ευρώ, με το που βρήκαμε άλλη μια τρύπα, η οποία ωστόσο ήταν στα 300 ευρώ, δεν το σκεφτήκαμε καν και είπαμε, οκ, okay, έχει χίλια δυο προβλήματα αλλά είναι εκεί στα 300 ευρώ, οπότε πάμε και μπαίνουμε εκεί μέσα μαζί με τον αδερφό μου. Το κομμάτι της επιβίωσης, και όντω αυτό έχει αλλάξει και όλες και τα, τα τελευταία δύο-τρία χρόνια, ε, ακριβώς γιατί έχουν αυξηθεί και οι τιμές στα πάντα. Και επειδή όταν έρχεσαι και από την επαρχία και βλέπεις κάπως τη, τη μεγάλη πόλη, σου δημιουργείται και ένα αίσθημα να τριγυρίσεις, να δεις πράγματα, να βολτάρεις και τα λοιπά, το οποίο σημαίνει να ξοδέψεις. Αυτό είναι λίγο οι, δυσκολίε δυσκολίες εκεί πέρα, το ότι με τις πρώτες ας πούμε φοιτητικές παρέες που φτιάχνεις και τα λοιπά και αρχίζεις και γυρνάς στην πόλη, το πρώτο πράγμα που έρχεται και σε τσιγκλά είναι το ότι α, εγώ στο μαγαζί ας πούμε που θα πάμε δεν μπορώ τελικά να περάσω και τόσο καλά. Μετά έχεις το κομμάτι του σούπερ μάρκετ, γιατί ξέρεις ότι πρέπει να τα, βγάλ, να τα φτιάξεις όλα μόνος σου. Και ταυτόχρονα και το μπάτζετ που διαθέτεις, επειδή έχεις να πληρώσεις συν τις άλλες, σαν οικογένεια, ας πούμε, ένα δεύτερο ή πολλές φορές και τρίτο σπίτι, αν ε, τα αδέρφια σου είναι σε άλλη πόλη. Έχεις να πληρώσεις συν τις άλλες ένα ολόκληρο σπίτι, δηλαδή νίκια, ρεύματα, νερά, αέριο και τα Για μένα τουλάχιστον ήταν μονόδρομος η Λέσχη. Πάντοτε δηλαδή ήταν το κλασικό, το μεσημεριανό και το βραδινό στη Λέσχη. Το σούπερ μάρκετ σε πολύ μικρό βαθμό, γιατί ακριβώς ε, δεν έβγαινε οικονομικά. Καλά και το κομμάτι των delivery και πάει λέγοντα. Οπότε τα παιδιά από την επαρχία βασιζόμαστε αρκετά στο κομμάτι τη σύντηση και τη φοιτητική μέρημνα. Ε, τα τελευταία χρόνια, ειδικά, υπάρχει μια εντελώ ανεξέλεγκτη κατάσταση με το καθεστώ βραχυχρόνια μίσθεση στα Airbnb και έχουν γίνει εξίσου πάρα πολλέ κινητοποιήσει. Φοιτητικοί σύλλογοι είχαν παρέμβει πριν από περίπου δύο χρόνια, αν θυμάμαι καλά, ακόμη και στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου επιτέλου να εφαρμοστεί ένα νομικό καθεστώ το οποίο θα περιορίζει τα Airbnb στην πόλη, ακριβώ γιατί και το Πανεπιστήμιο βρίσκεται στο κέντρο τη πόλη. Άρα είναι αναγκαίο τέλο πάντων να υπάρχει δυνατότητα να μπορούν να νοικιάζουν σε βιώσιμε τιμέ. Πράγματι και για την ίδια τη λέσχη ΣΥΤΣΙ στο ΑΠΙΘΗΤΑ. Εγώ θυμάμαι επίση από όταν πρώτον μπήκα στη σχολή, οριακά κάθε χρόνο βασικά να υπάρχει η ίδια ιστορία. Είτε στην αρχή είτε στα μέσα τη χρονιά, με νέε εξαγγελίε κάθε φορά από τη μεριά των Βρετανικών Αρχών σχετικά με την επιβολή αντιτίμου, σχετικά με την επιβολή αυστηρού ελέγχου για το ποιο σητίζεται στη λέσχη. Ακόμη και με το καθεστώ τη συνθήκη ευρύτερα που εργάζονται. Και οι άνθρωποι στη Λέσχη με τι συμβάσει του, οι οποίε ουσιαστικά ε, ποτέ δεν ανανεώνονται πλήρω και βρίσκονται συνεχώ υπό ένα καθεστώ πλήρου επισφαλού εργασία. Ε, και οι φοιτητέ πάντα ενώνανε και όλε τι φωνέ του με του εργαζομένου εκεί πέρα. Και νομίζω ότι συνολικά και το κομμάτι τη ίδια τη λέσχη των αισθιών, πολλά δε μάλλον που μια ζωή επίση, οι φοιτητέ των αισθιών κινητοποιούντουσαν για τα πολύ απλά και βασικά πράγματα. Για να μπορούν να έχουν ε, ένα λειτουργικό απλό ασαντσέρ, α πούμε, στι που μένουν, για να μπορούν να έχουν στρώματα, για να μην είναι μουχλιασμένοι οι τείχοι. Ε, για ζητήματα καθαριότητα, για χίλια δυο πράγματα που μπορεί να σκεφτεί κανεί. Πράγματι, κινητοποιήσει και αγώνε των φοιτητών ουσιαστικά κάθε χρόνο βάζουν μπροστά τα ίδια αιτήματα, ακριβώ γιατί κάθε χρόνο η επίθεση συνεχίζεται με τον ίδιο ακριβώ τρόπο. Γιατί, γιατί ακόμη και στα πλαίσια τη φοιτητική μέρημνα ε, υπάρχει μια συνολική κατεύθυνση επίθεση ε, στου ε, φοιτητέ και στου νέου, ακόμη και ω προ τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούν με, με έναν αξιοπρεπή τρόπο να υπάρχουν στην καθημερινότητά του στο Πανεπιστήμιο. Και πράγματι αυτοί οι αγώνε και αυτέ οι κινητοποιήσει έχουν καταφέρει και μέχρι στο σήμερα τουλάχιστον να εξασφαλίσουν τα βασικά και τον δημόσιο και το δωρεάν χαρακτήρα λέσχη τη. Βασικά πράγματα για τη διαβίωση στι αιστείε και συνεχίζονται και όλε και κινητοποιήσει και γύρω από όλα αυτά τα ζητήματα. Συνδέεται με αυτό που λέγαμε ότι έχει την εντύπωση ότι η καθημερινότητά σου θα αλλάξει τελείω, θα γίνει τη λαϊκή, θα έχει τον απίστευτο 8 χρόνο και τελικά δεν συμβαίνουν αυτά. Δηλαδή, εγώ παρατηρώ μια μερίδα φοιτητών οι οποίοι ξεκινάει από το Λύκειο, δεν μπορούν να σπουδάσουν γιατί δεν μπορούν να... Όχι όλοι, αλλά δεν μπορούν να τους στείλουν οι γονείς στο φροντιστήρια και να ανταπεξέλθουν σε... σε, αυτό το τύπο των εξετάσεων. Παρατηρώ μια μερίδα φοιτητών η οποία δεν μπορούν να σπουδάσει γιατί του κόβει ευέ. Και παρατηρώ και μια άλλη μερίδα φοιτητών οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν στη σχολή που θέλουν γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα οι να πληρώνουν για το αν αυτή η σχολή είναι σε άλλη πόλη. Δηλαδή, έχω και προσωπική εμπειρία από φίλου οι οποίοι δεν επέλεξαν σχολή σε άλλη πόλη γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα οι γονεί του να του στείλουν αυτή. Και αν εν τέλει αυτό γίνει εφικτό, αυτό σημαίνει ότι οι φοιτητέ αυτοί σίγουρα θα εργάζονται και κάποιοι από αυτού θα στέλνουν και κάποια λεφτά στου γονεί του και θα έχουν σίγουρα πολύ πιο περιορισμένο χρόνο από όλου του υπόλοιπου. Οπότε. Επομένω, δεν είναι η φοιτητική ζωή. Δεν είναι η φοιτητική ζωή για έναν άνθρωπο, ο οποίο μπαίνει και σε μία φάση ανεξαρτησία, μένει μόνο στο σπίτι, γίνεται αυτός με κάποιο τρόπο, στο πούμε, υπεύθυνο του εαυτού του. Δεν είναι ίδιο αυτό με κάποιον άλλον, ο οποίο ε, θα είναι αναγκασμένο να μένει σε όλη τη διάρκεια τη φοιτητική του ζωή και αργότερα ίσω με τους του γονεί του. Δηλαδή, και από προσωπική μου εμπειρία, όχι από προσωπική, αλλά από το κοντινό μου περιβάλλον, είναι σχεδόν δεδομένο ότι οι φοιτητέ οι οποίοι μένουν στη Θεσσαλονίκη και περνάνε σε σχολείο που είναι στη Θεσσαλονίκη, αυτοί οι φοιτητέ θα μένουν και με του γονεί του. Οπότε, φυσικά, και μπαίνουν εκεί και πάρα πολλοί άλλοι περιορισμοί. Δηλαδή, και το ότι ζει σε μία παράλληλη μαθητική ζωή. Θα πρέπει να επιστρέφει μία ε, τάδε ώρα στο σπίτι. Θα πρέπει να διανύει μία τάδε απόσταση για να επιστρέψει στο πατρικό σου. Δεν είναι η ίδια ανεμελιά και ανεξαρτησία με κάποιον άνθρωπο ο οποίο ε, μένει μόνος του. Δουλειά κάθε μέρα, το και τη Δευτέρα τα παιδάκια με τα ψυχολογικά, τα θυμάσαι. Ε, κοίτα, τα γίνανε, παιδάρι. Κι να ακόμα κατά και στο χάσιμο. Αλλά σα έχουν όλους την ατάκα Δεν έχει νόημα, αλλά έχει πλάκα Δεν έχει νόημα. Οι τρέχουσε κινητοποιήσει στα πανεπιστήμια δεν είναι οι πρώτε που έχουν ζήσει οι συνομιλήτριε και ο συνομιλητή μα. Οι δύο ήταν πριν δύο χρόνια σε αυτό που χαρακτηρίστηκε τότε ω η άνοιξη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, ενώ και η Στέλλα έζησε αυτή τη μεταχμιακή περίοδο εν μέσω πανδημία, τηλεκπαίδευση, lockdown και γενικών απαγορεύσεων παράλληλα με τι αντίστοιχε μαθητικέ κινητοποιήσει. Το 21 στη Θεσσαλονίκη, την άνοιξη τη Θεσσαλονίκη, όπω λέμε, σε πολλού και πολλέ μα έχει μείνει κάπως ως και μια μνήμη του, του Woodstock, <laughs> του Απιθίτα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Δηλαδή ήταν ένας γεμάτος πανεπιστημιακός χώρος, καθημερινά, από δράσεις, από δρόμενα και πάει λέγοντα. Λίγο για την αναφορά, εκείνη ήταν μια περίοδος των lockdown και των απαγορεύσεων και ακριβώς τα πανεπιστήμια ήταν ο χώρος αυτής της ελευθερίας, της κίνησης που από ό,τι την είχε ανάγκη και η πόλη της και ακριβώ ερχόταν και οι φοιτητικέ κινητοποιήσει ε, αντικρούονταν με την όλη κατάσταση. Δηλαδή, ένα κίνημα το οποίο ήταν ενάντια στην ίδρυση τη Πανεπιστημιακή Αστυνομία στα πειθαρχικά και στι διαγραφέ ε, φοιτών και φοιτητριών που κινητοποιούντουσαν κτλ. Δηλαδή, ένα κατά βάση αντικατασταλτικό κίνημα, ακριβώ ήρθε να κουμπώσει ιδανικά και με την όλη συγκυρία. Ένα από του λόγου βασικά που αυτό το πράγμα γιγαντώθηκε και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, είναι και κάπως και πολοδομικό, μπορώ να πω. Το ότι έχουμε ένα πανεπιστήμιο στο κέντρο της πόλης βοήθησε πάρα πολύ στην μαζικοποίηση της όλης κατάστασης, γιατί ακριβώς ε, μπορούσε και χρονοτακτικά, ας πούμε, να γίνει μια πιο άμεση επικοινωνία της υπόλοιπης πόλης τη Θεσσαλονίκης με το φοιτητό κόσμο. Εγώ αν μπορούσα να κρατήσω κάτι από το 21 θα ήταν κυρίως το κομμάτι της συνειδητοποίηση του κόσμου, του φοιτητό κόσμου αλλά και τη, της υπόλοιπη κοινωνίας το τι πάει να πει ένα ελεύθερο πανεπιστήμιο, ένα ελεύθερο κάμπους, τι σημαίνει το άσυλο και γιατί το υπερασπιζόμαστε γιατί ακριβώς αυτό κάναμε και το 21 κάπως επανανοηματοδοτήσαμε και επαναφέραμε το άσυλο στη βάση του δηλαδή την ελευθερία της έκφρασης και της δράσης μέσα στους πανεπιστημιακούς χώρους χωρίς το φόβο της αστυνομία. Όπου βέβαια προφανώς αυτή η κατάσταση αναστιγμές ήρθε να αλλάξει γιατί είχαμε και και κενός καταλήψεων ε, όπως της Πυρτανίας. Είχαμε και αστυνομικές εισβολές ε, μετά από κινητοποιήσει που κατέστηλαν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Προφανώς όλα αυτά υπό τις εντολές του Πρίτανη Παπαγιωάννου. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι το ΑΠΘ αποτέλεσε νομίζω το πιο καλό πειραματόζω για αυτό που ήθελε να κάνει η κυβέρνηση. Στην πραγματικότητα στο ΑΠΘ ήδη από το 2021 και ιδιαίτερα το 2022 που πράγματι είχαμε μόνιμα δυνάμεις των ΜΑΤ μέσα στο Πανεπιστήμιο δεν υλοποιούνται ο νόμος κεραμένος που κάτι άλλο. Ο νόμο και ραμμένο του προέβλεπε πανεπιστημιακή αστυνομία. Στο ΑΠΘ είχαμε μόνιμα δυνάμει των ΜΑΤ, δυνάμει καταστολή πλήθου, το οποίο είναι παράλογο, α πούμε. Είχαμε μόνιμη παρουσία ε, οχήματο άβρα, ε, χώρια από το πώ υπήρχαν ούτω οι άλλω δυνάμει τη ασφάλεια, ε, κανονικά να παρακολουθούν φοιτητέ, εργαζομένου ε, του Πανεπιστημίου ε, και πάει λέγοντα. Συγκεκριμένα, ε, μετά το κίνημα του 2021, προσπάθησαν με πολύ μεγάλη λύση, νομίζω, και η κυβέρνηση και το Υπουργείο. Και φυσικά ο Τέο Πρίτανη, Πάπα Ιωάννου, ο οποίο πήρε και όλα τα έφημα μπαίνοντα και στο ψηφοδέλτιο τη Επικρατεία Νέα Δημοκρατία, παρεμπισκόμενο στο συνέδριο τη Δάπνο Φουκού πριν από λίγο καιρό. Υπάρχει και ένα βίντεο που κυκλοφορεί, που είναι μαζί με τον Άδενη Γεωργιάδη και φωνάζουν ναι, και Ακεού και, και Δάπνο φουκού, που ήρθε να επιβεβαιώσει πάρα πολλά πράγματα σχετικά με το πώ έχτισε την πολιτική του καριέρα στο πανεπιστημίο μα. Πράγματι, προσπαθήσαν το 2022 συγκεκριμένα να φτιάξουν ένα καινούριο αφήγημα αυτή τη φορά για να δικαιολογήσουν τη μόνιμη παρουσία τη αστυνομία, που ήταν η λεγόμενη βιβλιοθήκη στο βιολογικό. Έχει πολύ ενδιαφέρον το ότι αυτή η βιβλιοθήκη, η οποία ολιμερίστη χτίζανε το βράδυ, γκρεμιζόταν τέλο πάντων, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Αν πάει κανείς στο χώρο, ο οποίος περιφρουρούνταν κανονικά από δυνάμεις των ΜΑΤ για έναν ολόκληρο χρόνο, από ομάδες σύλληψη κατά καιρούς, ε, από όπκε από τις παναγιά στα μάτια τέλος πάντων, σε, ε, κατασταλτικό, ε, σε κατασταλτικούς μηχανισμούς, ε, αυτή τη στιγμή είναι απλώς ένα άδειο κτίριο που έχει μπετά η ταυτόχρονη κεντρική βιβλιοθήκη έχει χίλια δυο προβλήματα, πλημμυρίζει κάθε φορά που βρέχει. Κανεί δεν πήρε ποτέ κάποια πρωτοβουλία από τη μεριά τη διοίκηση προκειμένου να φροντίσει γι' αυτό. Και ε... είχαμε και περιστατικά και στην κτηνιατρική αλλά και σε άλλε σχολέ ε, που έπεφταν μπάζα. Ακριβώ. Κοβόταν το ρεύμα όπου αποτύχει κιόλα, δεν βρέθηκε ένα φοιτητή ή ένα καθηγητή την ώρα που πέφτανε οι σοβάδε, στα μπάζα και ούτω καθεξής και στην κτηνιατρική και στην οδοντιατρική επίση, αν θυμάμαι καλά, και δεν τραυματίστηκε, α πούμε, σοβαρά. Μιλάμε λοιπόν για ακόμα ένα πρόσχημα το οποίο προσπαθήσανε πραγματικά με νύχια και με δόντια να επιβάλλουν, α πούμε, για προκειμένου να δικαιολογήσουν ε, την αστυνομική παρουσία. Είναι ενδεικτικό ότι ειδικά στη Σχολή Θετικών Επιστημών, όπου βρίσκεται τέλο πάντων δίπλα και το βιολογικό και που βρισκόντουσαν και συνεχώ οι δυνάμει των ΜΑΤ, ε, χάθηκαν ε, δεκάδε, ε, ίσω και εκατοντάδε ώρε εκπαιδευτική ε, διαδικασία διαλέξεων και μαθημάτων, ακριβώ λόγω των ε, συνεχών ε, περιστατικών που προκαλούσε η αστυνομία με βία, με ρήψη χημικών, με ρήξη κροτουλάμψη κτλ. Ακόμη και οι καθηγητέ και τη ίδια σχολή θετικών επιστημών, αλλά και στα πέριξ αυτή, από το χημικό, από τη γεωπονία, διδακτορική μεταπτυχιακή, οι ίδιοι, α πούμε, με μαρτυρίε του, προσπαθούσαν με κάποιο τρόπο να κάνουν ήρεμα τη δουλειά του και δεν μπορούσαν. Και βρέθηκαν πολλέ φορέ, α πούμε, να έρχονται σε αντιπαράθεση με τον επικεφαλή τη Δημηρία, προκειμένου τέλο πάντων να σταματήσει είτε να αποχωρήσει η Δημηρία, είτε να σταματήσουν όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν. Και προφανώ αυτά είχαν και κάποιε πολύ ακραίε εκφάνσει, γιατί μιλάμε ουσιαστικά για μια περίοδο που καθημερινά, αν όχι καθημερινά, μέρα παραμέρα, Γινόταν κινητοποίηση και παραστάσει διαμαρτυρία ε, μπροστά από τι δυνάμει των ΜΑΤ. Ε, νομίζω ότι το αποκορύφωμα ε, των επιθέσεων που είχαν γίνει εκείνη την περίοδο ήταν ε, η ρήψη κρότου λάμψη μέσα σχολή σχοληθορικών επιστημών σε κλειστό κτίριο εν ώρα διαλέξεων. Και μάλιστα η κοσμητεία εκεί πέρα δεν έλαβε ποτέ θέση. Μα ποτέ θέση, ακριβώ γιατί είχε ευθυγραμμιστεί ε, με όλα όσα έκανε η Πρετανιακή κυβέρνηση. Και φυσικά ο ακραίο τραυματισμό του Γιάννη Τουντουσάκη, που ε, επίση ενώ Ολόκληρη, όχι απλώ η Καθημαϊκή Κοινότητα, ολόκληρη η κοινωνία ε, μετά από αυτό είχε ζητήσει την απόσυρση τη αστυνομία. Οι Βρυτανικέ Αρχέ ακόμη και τότε αρνούντουσαν κατηγορηματικά, όχι απλώ να λάβουν θέση για τον τραυματισμό ενό φοιτητή στο ίδρυμά του, αρνούντουσαν κατηγορηματικά να τοποθετηθούν για το ποιο έχει την ευθύνη του ότι βρίσκεται η αστυνομία μέσα στο πανεπιστήμιο. Κάνοντα, α πούμε, ότι δεν ξέρει τίποτα. Και αν κάτι όντω άφησε πίσω του όλη αυτή η κατάσταση, ήταν πρώτον το ότι καταφέραμε μέσα σε αυτό το δυσμενή συσχετισμό να διώξουμε τα μάτια από το Πανεπιστήμιο σήμερα και να συνεχίσουμε να δίνουμε και αυτού του αγώνε απέναντι στην καταστολή. Εγώ τότε με το κίνημα το 21 ήμουν ακόμα σχολείο. Οπότε θεωρώ ότι αξίζει να μπει και μία εμπειρία από εκεί. Εμεί τότε είδαμε το μεγαλύτερο κίνημα που είχε να φανεί χρόνια στη σχολεία. Δηλαδή, ήταν σχεδόν 700 σχολεία κλειστά. Ήταν πραγματικά ένα πανεπιδευτικό αγώνα. Κατεβαίνανε πολλά σχολεία στο δρόμο, συνδέονταν με του αγώνε των φοιτητών. Τότε σε το νομοσχέδιο με την Τράπεζα Θεμάτων, ελάχιστη βάση αγωγής, αξιολογήση εκπαιδευτικών κτλ. Οπότε αυτό που παρατηρήσαμε πολύ έντονα εκείνη την περίοδο είναι ότι η κυβέρνηση εκμεταλλεύτηκε την παράνοια της περίοδου ε, λόγω πανδημία. Ήταν πολύ χρήσιμε οι αντιλήψει ε, περί άρνηση τη μάσκα, άρνηση του COVID κτλ. Γιατί ξαφνικά όλου μα εσχέτιζαν με αυτού. Ω δηλαδή του μαθητέ οι οποίοι κάνουν καταλήψει γιατί δεν πιστεύουν στον κορονοϊό, δεν θέλουν την ασφάλεια των υπολείπων. Εμποδίζουν την μάθηση. Μετατοπιζόταν όλο το βάρο τη ευθύνη σε εμά. Μάλιστα, θυμάμαι, είχαν βγει και κάτι σκιτσάκια που ήταν, κυκλοφόρησαν πολύ εκείνη την περίοδο που παρουσίαζαν του μαθητέ που κάνουν κατάληψη, σαν κάτι πυθίκια που κρατάνε τα κάγκελα και ε, πετάνε τα βιβλία στο κεφάλι των άλλων, κάτι τέτοια. Και έβλεπε 700 σχολεία κλειστά και δεν είχε εφαρμοστεί τότε σε εμά η... η τηλεκπαίδευση. Δηλαδή η τηλεκπαίδευση μπήκε μετά και σιγά σιγά άρχισαν και τα σχολεία να ανοίγουν. Την επόμενη χρονιά που ουσιαστικά είδαμε και την εφαρμογή τη Τράπεζα Θεμάτων. Ε, είχαν ξαναγίνει καταλήψει, αλλά επειδή ξαφνικά τα τηλεμαθήματα ήταν απαραίτητα ήδη από την πρώτη ώρα που κάνει κατάληψη και εμεί έχουμε και τι απουσίε. Τα σχολεία τα κλειστά ήταν πολύ λιγότερα και συντονίζονταν και πολύ πιο δύσκολα μεταξύ του. Ήταν δηλαδή, επειδή είχαμε και τι απουσίε και πολλοί ήταν και τρίτη ηλικίου που το σήκωναν αυτό, σαν να σου λέει ότι, ωραία, σηκώνει το κεφάλι, θα πάρει απουσίε και άμα τολμά, επανέλαβε και τη χρονιά του χρόνου. Κάτι Ανάλογο προέβλεπα και τα πειθαρχικά στο πανεπιστήμιο, όχι με τους ίδιους όρους. Και ένα πράγμα το οποίο βλέπω ότι εξαιτίας ε, ε, και της πίεσης και της αντιτικοποίησης που συμβαίνει είναι ότι αυτή τη στιγμή ποντάρουν ότι το συλλογικό συμφέρον δεν θα αντέξει να υπερβεί ε, το ατομικό ή συμφέρον ή ανάγκη. Είτε αυτό είναι για τους μαθητές, είτε αυτό είναι για τους φοιτητές, είτε αυτό είναι και για τους καθηγητές που και τότε θυμάμαι που υπήρχε πολύ έντονη η απειλή με τις αξιολογήσει. Υπήρχε τόσο δύσκολη οικονομική κατάσταση που κόβανε, δεν θυμάμαι, περίπου 70 ευρώ ήταν η κάθε απεργία. Οπότε είναι σαν να σου λέω ότι σε έχουμε ξεφτυλίσει τόσο πολύ οικονομικά που δεν μπορεί να αντέξει αυτέ τι περικοπέ μισθών όταν θα κάνει απεργία και δεν μπορεί να αντέξει και αυτέ τι κινητοποιήσει διαρκεία. Σαν να ήθελε να δημιουργήσει ακόμα πιο έντονου ημερολογιακού συμβολισμού, η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία φέρνει προ ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στι 8 Μάρτιου του 2024. Ακριβώ στι 8 Μάρτιου του 2007, στο κοινοβούλιο συζητιόταν και υπερψηφιζόταν ο νόμο πλαίσιο τη Μαριέτα Γιαννάκου, ενώ την ίδια στιγμή έξω από αυτό λάμβανε χώρα η ενδεχομένω μεγαλύτερη φοιτητική και εκπαιδευτική πορεία των τελευταίων 25 και πλέον ετών στην Ελλάδα. Η διαδήλωση εκείνη, που έχει χαραχτεί στι μνήμε όσων συμμετείχαν, αντιμετώπισε ακραία καταστολή, τραυματισμού φοιτητριών και φοιτητών, συλλήψει στο σωρό και τελικά πνίγηκε από τα χημικά σε όλο τη το εύρο. Άρα και βρίσκεται αυτή η αναλογία και η σύνδεση μόνο στο μυαλό των γενιών που χρειάζονται αναφορέ σε ένδοξα αγωνιστικά χρόνια, ή υπάρχει στι σκέψει και τι συζητήσει των φοιτητών και φοιτητριών που βρίσκονται τώρα σε κινητοποίηση. Η ιστορία παλαιότερων κινημάτων λειτουργεί εν τέλει ω καύσιμο που ενισχύει του αγώνε του σήμερα, ή καταλήγει βραχνά με τι ρηχέ και εύκολε συγκρίσει που προκαλεί και μια εξαναγκασμένη ίσω νοσταλγικότητα. Εντάξει, προφανώ τα παλαιότερα κινήματα μα δίνουν ελπίδα και μας τροφοδοτούν κάπως και πολιτικά και πρακτικά στον τρόπο που δρούμε και σε αυτήν την κίνημα τώρα. Και εννοείται, μας γεμίζουν με ελπίδα, όπως είπα Και εγώ κρατάω κυρίως αυτό, γιατί δεν μου αρέσει η προσπάθεια επανάληψης ας πούμε, παλαιότερων πρακτικών, είτε αυτό έχει να κάνει με τον πολιτικό λόγο που βγάζουμε, είτε αυτό έχει να κάνει με τη φυσιογνωμία και πάει λέγοντας. Αυτό έχει να κάνει και στην πολιτική τη Θεσσαλονίκη, με βάση και τα προηγούμενα που λέγαμε, ας πούμε, και για το 2021. Το τι έχει αφήσει αυτό. Αυτό το βλέπουμε και κάπω και με το 2021 και με το 67. Τι πολλέ φορέ προσπαθούμε να επαναλάβουμε πράγματα τα οποία είχαν επιτυχία στο παρελθόν. Αλλά ακριβώ πρέπει να αντιληφθούμε και λίγο και πώ αυτά τα αναδιαμορφώνουμε και τα κάνουμε να πατάνε στο σήμερα ακριβώ για να έχουν μια αντίστοιχη επιτυχία. Γιατί ακριβώ και όταν πάμε να δημιουργήσουμε ένα κίνημα, θέλουμε να δημιουργήσουμε και ένα καινούριο πολιτικό λόγο, μια καινούρια φυσιογνωμία και εννοείται όταν αυτό προσπαθούμε να το κάνουμε συνεχώς με αναφορές παλαιότερων κινημάτων είναι λίγο δυσκολότερο να το καταφέρουμε. Ωστόσο εννοείται σε όλους αρέσει το «Μη μου μιλάς για καλοκαίρια» και έχει παίξει πολλές φορές οι καταλήψεις. Εγώ θέλω να κρατήσω κυρίως αυτό και νομίζω είναι και το πιο σημαντικό το να, να βλέπουμε και να αντλούμε έμπνευση από τα παλαιότερα κινήματα ακόμη και τα ακόμη πιο παλαιότερα όχι μόνο του 67 ας πούμε και του 90 και πάει λέγοντα. και είναι αυτά που, που τροφοδοτούν εδώ και χρόνια άλλωστε και το ίδιο το φοιτητικό κίνημα και ε, θέλουμε να ελπίζουμε και όλες ότι και το κίνημα που κάνουμε τώρα σε κάποια χρόνια από τώρα θα είναι τα παιδιά στις σχολές και θα λένε ναι, το Γενάρη του 24 κάνανε αυτό Είναι αναμενόμενο σε τέτοιε δυναμικέ κινητοποιήσει, κατά τι οποίε κλείνουν σχολέ για εβδομάδε, να προκύπτει η ερώτηση προ τι φοιτήτρε και του φοιτητέ γιατί κάνουν κατάληψη. Συνήθω οι απαντήσει περιέχουν αναφορέ σε νόμου, κοινωνικέ κατακτήσει τι οποίε χρειάζεται να διαφυλάξουμε, ιδεολογικέ και πολιτικέ αναλύσει για τη σημασία υπεράσπιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου και άλλα. Ανάμεσα σε όλα αυτά, κρύβεται και μια απάντηση που συνήθω δεν δίνεται γιατί θεωρείται μη πρέπουσα. Η χαρά τη κατάληψη, ω διακοπή από μια εντατικοποιημένη ρουτίνα, αλλά και η επιθυμία για μια ζωή η οποία χαρακτηρίζεται από την απελευθέρωση του χρόνου. Ρωτήσαμε του τρει για αυτή τη ζωή. Τη ζωή του του τελευταίου δύο μήνε. Τι βιώσανε, τι μάθανε, τι κρατάνε από αυτήν. Τώρα στο κομμάτι του πώ έχει αλλάξει η καθημερινότητά μα και ο τρόπο διασκέδαση μέσα στι καταλήψει. Είναι ότι, εντάξει, αντιλαμβανόμαστε για αρχή το τι πάει να πει η συντροφικότητα ε, και σε δυνάμεις που έχουν αναφορά σε διαφορετικούς ε, πολιτικούς φορείς. Ε, αντιλαμβανόμαστε το τι πάει να πει χτίζουμε δεσμούς μεταξύ μας, ότι έχει ο καθένας το λιθαράκι του στο να γίνει κάτι κοινό, είτε αυτό είναι μία εκδήλωση, είτε αυτό είναι άλλες ε, δράσεις ε, μέσα στις... Ε, Καταλήψεις, ότι ο κόσμος που μένει εκεί αντιλαμβάνεται ότι τη σημασία του να βρίσκεται στο χώρο, γίνονται κουβέντες, ανταλλάσσουν επιχειρήματα. Υπάρχει, επομένως, π. αυτή η αίσθηση της συντροφικότητα. Εγώ θα έλεγα, βασικά, έτσι, ότι χρησιμοποιούνται, τέλος πάντων, τα κινήματα, τα προηγούμενα, και του 67 και του 78-79 και θα έπρεπε να λαμβάνονται υπόψη τόσο και στο κομμάτι της πρακτικής, δηλαδή ε, στη μεθοδολογία, αλλά όσο και στο κομμάτι της ψυχολογίας, δηλαδή δείχνουμε μετα... με κάποιο τρόπο και τα χρησιμοποιούμε ως τεκμήρια ότι οι αγώνες ε, μπορούν να καρποφορήσουνε. Τώρα το βασικό και προαναφέρθηκε και πριν είναι ότι πρέπει να τους αναδιαμορφώνουμε στο σήμερα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τα χαρακτηριστικά της εποχής είναι πολύ διαφορετικά. Δηλαδή παρότι βλέπουμε μια πολύ ελπιδοφόρα μαζικότητα και στις γενικές συνελεύσεις και στο δρόμο, έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα μεγάλο κομμάτι, την οικονομική κρίση, τις δυσκολίες των φοιτητών στη σημερινή εποχή, όπως και να αντιπαλέψουμε κάτι το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο το έχουμε κατορθώσει μέχρι στιγμής. Δηλαδή, οι αυτά δεν υπήρχαν και τα τηλεμαθήματα στα προηγούμενα κινήματα. Οπότε, αυτό που υπάρχει ως αντίληψη και κάνουμε αναδρομή και σε προηγούμενους αγώνες είναι ότι όταν υπάρχει κάπως ρομαντικά ας πούμε ένα κοινό αίσθημα ότι είτε οι μαθητές είτε οι φοιτητές είτε όλη η καδημαϊκή κοινότητα πιστεύει σε κάτι και αγωνίζεται συλλογικά για κάτι μπορεί να το καταφέρει είτε αυτό είναι να αποσύρει ένα νομοσχέδιο είτε αυτό είναι να καταφέρει τελικά να μην εφαρμοστεί αυτό αν τελικά ψηφιστεί. Ε, εγώ θέλω να το αρχίσω κάπω πιο πολύ στου δικού μα κύκλου και μέσα στι καταλήψει. Κάτι το οποίο φαντάζομαι υπήρχε στο παρελθόν αρκετά και πλέον δεν παρατηρείται καθόλου. Ας πούμε, η έμφυλη διάκριση ας πούμε, μεταξύ των ανθρώπων, των υποκειμένων που δραστηριοποιούνται πολιτικά. Δηλαδή το κατά πόσο δίνεις βάση ε, σε μία θηλυκότητα ή όχι ας πούμε. Αυτό έχει πάψει να, να ισχύει τόσο μέσα στις γενικές συνελεύσεις αλλά και στις συντονιστικές επιτροπές εννοείται και μέσα στην καθημερινότητα της κατάληψης. Εννοείται η δικιά μας η γενιά είναι μια γενιά που έχει ασχοληθεί και έχει προβληματιστεί πάρα πολύ στο συγκεκριμένο ζήτημα και έχουμε διαμορφώσει κιόλας και ένα λόγο τέτοιο. Και αυτό φαίνεται και όλα και από ε, μια νέα σειρά συνθηματολογία, από τα πολιτικά πλαίσια και τα κείμενα που βγάζουμε και προσπαθούμε συνεχώς να έχουμε και ένα συμπεριληπτικό λόγο και πόσο μάλλον για την επόμενη εβδομάδα, α πούμε, το ότι η μέρα ψήφισης πέφτει πάνω στη φεμινιστική απεργία της 8ης Μάρτη, νομίζω ότι θα πρέπει να δοθεί και ένα τέτοιο στίγμα τα τελευταία χρόνια ακριβώ στα πλαίσια του πόσο ξύνεται και γενικότερα η επίθεση από τη μεριά τη κυβέρνηση στα πληττόμενα κομμάτια τη κοινωνία, έχει σκληρύνει και μια πολιτική τέλο πάντων, η οποία πολλέ φορέ συμπυκνώνεται και με συγκεκριμένα νομοσχέδια βασικά και απέναντι στι γυναίκε. Είναι ενδεικτικό, για παράδειγμα, το νομοσχέδιο που είχε ψηφιστεί για τη συνεπιμέλεια. Είναι ενδεικτικέ ε, οι διάφορε διατάξει που είχε ακόμη και ο νόμο Χατζηδάκη σχετικά με. που αφορούν, μάλλον, τέλο πάντων, τι γυναίκε εργαζόμενε. Είναι ενδεικτικέ ε, οι γυναικοκτονίε, οι οποίε δυστυχώ πληθαίνουν και δικαιοσύνη, τέλο πάντων, δεν απονέμεται με με κάποιον τρόπο. Ωστόσο, νομίζω ότι ακριβώ και τα αιτήματα που μπορεί να έχει κανεί πέρα από το κομμάτι προφανώς του να ε, υπάρχει ας πούμε, ένα, μια ξεκάθαρη και νομική τέλο πάντων στάση η οποία θα αποδίδει όντω δικαιοσύνη ε, στα θέματα έμφυλη βία και πολλό δε μάλλον το να αναλάβει και η ίδια και η κυβέρνηση και το κράτο να στήσουν και δομέ οι οποίε τέλο πάντων θα φροντίζουν για όλε οι γυναίκε οι οποίε έχουν δεχθεί ε, παρανοχλήσει, κακοποιήσει ε, και πάει λέγοντα. Και αυτά μάλιστα αποτελούν και αιτήματα τα οποία οι φοιτητικοί σύλλογοι κάθε φορά ε, σε κινητοποίηση, ειδικά που καλούνται και συμμετέχουν και οι ίδιοι σχετικά με το έμφυλο ζήτημα, τα βάζουν μπροστά και τα διεκδικούν εδώ και αρκετά χρόνια, τέλο πάντων. Νομίζω ότι έχει μια αξία να αναφερθεί το πώς στη βάση όσων συζητούσαμε και προηγουμένω, την περίοδο του 2021 2021-22 υπήρχαν περιστατικά ακόμη και με την αστυνομία μέσα στι σχολέ. Συγκεκριμένα είχε υπάρξει και στη σχολή του ΕΚΠΑ, που είχε γίνει απόπειρα εισόδου τη Πανεπιστημιακής Αστυνομία με τη συναδία ΜΑΤ, Υπήρχαν σεξιστικά σχόλια και παρανοχλήσεις από δυνάμει τη αστυνομία σε γυναίκε φοιτήτριε, οι οποίε βρισκόντουσαν εκείνη τη στιγμή μπροστά για να διαμαρτυρηθούν για την αστυνομική παρουσία. Και αυτό ενώ ας πούμε, αναδείχθηκε και το καθεξή, προφανώ καμία αρμόδια διοίκηση δεν είπε και δεν τοποθετήθηκε επί του ζητήματο κτλ. <Τι> Τα νούμερα είναι αμήλικτα. Η κυβερνητική αυτοδυναμία και το συμπαγέ του κυβερνητικού μπλοκ απέναντι στο νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δείχνουν πω αυτό θα υπερψηφιστεί παρά την ένταση των αντιδράσεων και την καθολική απόρριψή του από το σύνολο τη εκπαιδευτική κοινότητα. Τα κοινωνικά κινήματα συνήθω εξαγγέλουν πω αυτό το νομοσχέδιο θα μείνει στα χαρτιά και συχνά, ειδικά το φοιτητικό, το έχουν πετύχει. Κρίσιμε ρυθμίσει και αλλαγέ δεν τέθηκαν ποτέ πλήρω ή και καθόλου σε εφαρμογή. Ο νόμο για την Πανεπιστημιακή Αστυνομία είναι άλλωστε ένα πολύ καλό παράδειγμα για το πώ οι κινητοποιήσει και οι αγώνε έχουν τελικά αποτέλεσμα. Μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο και με τον νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και αν ναι, ποια είναι τα στοιχεία του αγώνα που θα αποτελέσουν παρακαταθήκη για τη συνέχεια μετά τη διαφαινόμενη ψήφιση του νομοσχεδίου. Και το γεγονό ότι το νομοσχέδιο αυτό δεν ψηφίστηκε την ημερομηνία που ήταν να ψηφιστεί και το ότι οι αγώνε συνεχίζουν μαζικά ότι ας πούμε εγώ ήμουνα σε μια σχολή στην οποία ε, οι φοιτητές δεν ήξεραν τι πάει να πει γενική συνέλευση. Είτε αυτές γιατί μονοπολούνταν από μια συγκεκριμένη παράταξη, είτε γιατί δεν γινόταν συχνά γενικές συνελεύσεις ή αυτές είχαν 5-10 άτομα και πια είχαμε συνελεύσεις σε 100 ατόμων που για τη δική μου τη σχολή είναι κάτι πολύ πρωτόγνωρο. Οπότε Εμένα αυτό μου δίνει μια ε, θετική εικόνα ως προς το γεγονός ότι έχει ανοίξει ένας διάλογος και προς τα έξω αλλά και ένας διάλογος μεταξύ μας που δείχνει ότι οι αγώνες αυτοί μπορεί να συνεχίσουν και τώρα και μετά αν τελικά αυτό το νομοσχέδιο ψηφιστεί. Δεν μπαίνει ας το πούμε, τα φόπλακα πάνω στους θετικούς αγώνες επειδή ψηφίστηκε ένα νομοσχέδιο. Θεωρώ ότι έχουμε καταφέρει και έχουμε δώσει μία πολύ θετική εικόνα από το τι πάει να πει η μαζικότητα. Έχουμε καταφέρει να αποδυναμώσουμε κάπως ακόμα και την ε, δάπνο του φουκούς στη η οποία ητάτε φανερά. Οι αγωνιστικές αποφάσεις των συλλόγων δείχνουν ότι οι φοιτητέ μπορούν και να χτίσουν πολιτικό λόγο και να μαζικοποιηθούν και να αναπτύξουν μία ε, στοχευμένη επιχειρηματολογία απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης αλλά και να τα και σε αυτή τη μάχη και σε αυτή την περίοδο της εξεταστικής αλλά και σε μελλοντικέ μάχες οπότε νομίζω ότι και τελικά στο χέρι μας είναι το αν αυτός ο νόμος θα εφαρμοστεί τελικά ή όχι Ήταν ένα επεισόδιο της σειράς podcast Γυρίζει ή δεν γυρίζει πίσω πια Μελέτη για την κοινωνική μηχανική των ποταμιών Παραγωγή Alter -thess. Σχεδιασμός, σενάριο, δημοσιογραφική και τεχνική επιμέλεια, σταυρούλα που και μένιος Στο επόμενο επεισόδιο τριγυρνάμε στα στέκια του Πανεπιστημίου και τις πολιτικές και πολιτιστικές ομάδες που τα έφτιαξαν και έζησαν σε αυτά. Ήταν αιστείες ανομίας όπως τα ονόμαζαν οι κυβερνήσεις ή ζωντανά κύτταρα ελευθερίας και εργαστήρια διαφορετικής οργάνωσης της καθημερινής ζωής.